Δήμαρχε, και απευθύνω τους όσους δημοτικούς συμβούλους, άκουσα πριν τον κύριο Ευαγγέλη, τον κύριο Ταμίλια. Διακρίνω ή έναν εγωισμό ή μάλλον δεν έχουμε καταλάβει εδώ, από όλα αυτά που έχουμε πει, δεν καταλάβαμε κάτι πολύ σημαντικό. Εμένετε στη θέση αυτή, κύριε Δήμαρχε, εγωιστικά, ενώ σας λένε ότι εγώ τώρα θα μιλήσω από τη μεριά του Δήμου, όχι των εργαζομένων, αφήστε το αυτό. Με βάση τους δύο λόγους που επικαλείστε και τους νόμους που προαναφέρατε, αυτοί οι λόγοι και οι δύο θα καταρριφθούν, γιατί πάλι εδώ μας μοίρασε πριν ο κύριος νόμο, ο οποίος λέει για τα παιδιά πώς καταμερίζεται, σας είπα πριν. Δηλαδή, ακόμη και σε παιδικό που κρατάτε με λίγα παιδιά, θα πρέπει να έχετε τα προλεπόμενα άτομα κτλ. Θα καταρριφθούν και οι δύο λόγοι αυτοί. Αν αυτοί οι άνθρωποι προσφύγουν, κάποιος είπα θα προσφύγουν. Θέλω όλοι αυτοί που θα ψηφίσετε αυτό το πράγμα, εγωιστικά, από ό,τι βλέπω, εμένετε και κληθούμε να πληρώσουμε αυτούς τους ανθρώπους για ένα έτος ενώ δεν έχουν εργαστεί. Θέλω να αναλάβετε τις ευθύνες σας όλοι. Όλοι οι προλαλήσατες. Και οι κύριοι από την παράταξη του κ. Ταμίλια και ο πρόεδρος και όλοι όσοι θα ψηφίσετε. Σας καθιστώ υπεύθυνος και σας ζητώ, αφήστε, σας είπα, να αφήσουμε τους μελογραμματισμούς, να αφήσουμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να σταθούμε στον νόμο. Τι διακυβεύεται εδώ? Διακυβεύεται αυτοί οι άνθρωποι να μας τρέξουν στα δικαστήρια. Βάσει νόμου έχουν ισχυρό πλεονέκτημα, δεν είμαι νομικός, αλλά πρέπει να το δούμε σοβαρά και να μην είμαστε εγωιστές και να εμένουμε σε αυτές τις θέσεις. Γιατί εάν αυτό συμβεί, καταγράφεται από κανάλια, από παππού, από πρακτικά, θα είστε υπόλογοι και θα αφήσετε, γιατί κουραστήκαμε ακόμα για τους προηγούμενους, το τι αναλάβατε, αυτά που θα αφήσετε στους επόμενους θα είναι τραγικά χειρότερα. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε βέβαια σε αυτό για να πάρουμε αυτή την ευθύνη, το αφήνουμε πάνω σας, ας ψηφίσουμε επιτέλους, κατά συνείδηση πλέον, και αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ.